Πάμε σε άλλον έναν Αργεντινό που έχουμε μαζί μας τώρα. Έναν Αργεντινό ποδοσφαιριστή που πέρασε από το Ηράκλειο και τον Εργοτέλη. Θέλουμε το δικό του σχόλιο για ένα συνονόματό του. Diego Romano, καλησπέρα από την Κρήτη TV. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Γνωρίζω ότι όλοι εσείς στην Αργεντινή και στην Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε, θρυνείτε σαν να χάσατε έναν μεγάλο αδερφό σήμερα, έναν δικό σας άνθρωπο. Ναι, έτσι που το λες. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι. Εγώ ένιωσα ότι έχασα κάποιος από την οικογένεια μου. Δεν το περίμενε κανένας. Νομίζω ότι ήταν κάτι παραπάνω. Δεν μιλάμε για ποδοσφαιριστή. Είχε κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε τι. Δεν θα το ξέρουμε ποτέ. Έδωσε χαρά σε όλη τη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Αλλά γενικά εμάς μας έδωσε ευτυχία. Και ήταν ένα άνθρωπο που είχε μια καρδιά που ήταν απίστευτο. Είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Diego, όταν ο συνονόματός σου κατακτούσε με τη χώρα σου το Μουντιάλ το 86, ήσουν πολύ μικρός, αλλά ξέρω ότι πρόλαβες να τον δεις και από τότε να αγαπήσεις και το ποδόσφαιρο ουσιαστικά. Ναι. Εγώ το 86 ήμουν 6 χρονών και προχτές που πέθανε μου πήρε ο πατέρα μου και κλαίγαμε μαζί. Παιδί, θυμόμαστε όταν πήραμε το αυτοκίνητο και πηγαίναμε εκεί στο μονουμέντο, εκεί που είναι η σημαία της Αργεντινής, να πανηγυρίσουμε που πήραμε το παγκόσμιο. Αυτό έμεινε για πάντα. Και μετά το 94 που έλεγε ότι του κόψανε τα πόδια, εγώ έκλαιγα, ήμουν 14 χρονών και δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό. Όταν του έκανε το ντόπινγκ μετά το γκολ που έβαλε στην Ελλάδα και έκλαιγα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι απίστευτο που ζούμε. Diego Romano, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για Εργοτέλη και άλλα πολλά την επόμενη φορά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ.